τηλεφωνική γραμμή ο αγαπητός φίλος Σπύρος Ριζόπουλος, σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού, CEO της Spin Communications και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει όσο λίγοι, κακά τα ψέματα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Ριζόπουλε, αγαπητέ Σπύρο. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας. Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε μπορώ να διαφωτίσω. Κατά πρώτον, προκρίνω το θέμα αυτό για αρχή της εκπομπής, δηλαδή σκέψω ότι μετά από σένα θα μιλήσουμε με τον Κώστα Γκιουλέκα, τον βουλευτή Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Είμαι μέλος αυτής, έχουμε δύο συνεδριάσεις σήμερα κρισιμότατες για τα 12 μίλια και τα Ραφάλ, το εμβόλιο δηλαδή απέναντι στην τουρκική επεκτατικότητα και την τουρκική προκλητικότητα και τον τραμπούκικο νεοοθωμανισμό και αναθεωρητισμό, που δεν ξέρω αν θα το ψηφίσουν όλα τα κόμματα. Δεν θα το ψηφίσουν όλα τα κόμματα. Όμως η γενική εικόνα, Σπύρο Ριζόπουλε, είναι ίσως ακόμα πιο σημαντική. Τι συμβαίνει κατά πρώτον στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μία απλή ερώτηση για κάποιον που έχει ζήσει εκεί και ξέρει πάρα πολύ καλά δύο, τρία, πέντε πράγματα. Τι συμβαίνει? Υπάρχουν δύο τρόποι να το αντιμετωπίσεις. Ή να πεις πραγματικά γίνεται ένας χαμός, διότι αυτό το οποίο μας μεταφέρεται ως εικόνα είναι η συμπεριφορά μιας μερίδας ανθρώπων οι οποίοι βρήκαν στα πλαίσια του προστατευτισμού και της μάχης εναντίον της παγκοσμιοποίησης μια ευρύτερη αντισυμβατική, αντιδραστική φιγούρα και βρήκαν σκιά εκεί, στοιχεία τα οποία όμως υπήρχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν δημιουργήθηκαν αυτή τη διαδικασία, και στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες. Άρα λοιπόν σε μια χώρα η οποία έχει 340-350 εκατομμύρια πληθυσμό, το να έχεις 1 εκατομμύριο ανθρώπους ακραίους είναι ένα μαθηματικό νούμερο το οποίο μας τρομάζει, αλλά σε μια τόσο τεράστια κοινωνία αναλογικά δεν είναι το σημαντικό. Συνήθως, όπως ξέρεις επίσης Κωνσταντίνε, είναι ότι οι ακραίοι είναι πάντοτε ή μειονότητα, ή μισιόν ή μειοψηφία και είναι πάντοτε πολύ πιο εκδηλωτικοί. Έτσι, γιατί ουσιαστικά δεν τους δίνεται βήμα, οπότε με κάθε ευκαιρία έκφραση αυτή τη γενική αντίδραση προχωρούν. Η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα λάθος. Και να το δούμε και, να το δούμε και με ιδιοτέλεια, όχι μόνο με την έννοια τη ηθική του υπόστασης ή τη θεσμική ως πρόεδρου. Τη στιγμή που εξάντλησε όλα τα δικαιώματα νομικά να μπορέσει να διεκδικήσει την προεδρία και αυτό δεν ανταποκρίθηκε, έπρεπε να σταματήσει εκεί. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο κόστος στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο το 2016 αναγκάστηκε να του δώσει στέγη γιατί στην αρχή τον είχε υποτιμήσει και ήρθε αυτή τη στιγμή με τη στάση του Τραμπ τις τελευταίες 10-15 μέρες σε δύο αναμετρήσεις οι οποίες ήταν neck-to-neck που λένε οι Αμερικάνοι στη Τζόρτζια, να χάσει τις δύο θέσεις γερουσιαστών και να χάσει και την γερουσία. Άρα υπάρχει τεράστιο πολιτικό κόστος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αναδίπλωση τεράστια του Τραμπ, ο οποίος φοβάται πάρα πολύ τι είδους συνέπειες θα έχει προσωπικά για αυτόν αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω ότι όλο αυτό το αντιδραστικό στοιχείο έχει γελιοποιηθεί, έχει απομονωθεί και από ένα σημείο και μετά, εκτός του ότι δεν του δίνει κανένα περιθώριο να ελπίζει για πολιτική επανάκαμψη, δημιουργήσεται ακόμα και στην οικογένειά του. Δηλαδή, ακόμα και η κόρη του αυτή τη στιγμή, αν θέλει να εμπλακεί στην πολιτική, πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Δεν την αφήνει, λέει, να πάει ούτε στην ορκομοσία του Biden, που ήθελε να πάει η Ιβάνκα, διότι θέλει να πλασαριστεί. Δηλαδή όπως καταλαβαίνεις. Κοίτα, η συντηρητική. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουν αυτό. Η συντηρητική, αγαπητέ Σπύρο, θέλουν έναν πολύ καλύτερο εκφραστή των δικαίων και των λογικών τους προσεγγίσεων και απόψεων. Δηλαδή ο Τραμπ με συντηρητικές πολιτικές, ήδη, σε σένα έρχομαι Σπύρο, μια παρένθεση, ο Τραμπ με συντηρητικές πολιτικές, με τις πολιτικές του όμως, όχι με το καραγκιοζηλίκι του, μείωσε την ανεργία όσο ποτέ κανένας, δεν έκανε ούτε έναν πόλεμο στο εξωτερικό, έφτασε την αμερικανική οικονομία σε ένα αξιοζήλευτο σημείο ανάκαμψης, στο Θεό κανονικά. Τα πήγαινε γιατί. Στα μικρομεσαία στρώματα. Ακριβώς. Ευεργέτησε τη μεσαία τάξη, την οποία ο Πολάκης πριν από λίγο είπε: χάσαμε τις εκλογές γιατί. Δεν κάνω πλάκα. Το είπε έτσι ακριβώς. Μίσαμε τη μεσαία τάξη. Το είπε ο Πολάκης πριν από λίγο. Λοιπόν, τη μεσαία τάξη στην Αμερική, ο Τραμπ τη σεβάστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές της δεν τις έχασε λόγω προσπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε κάνει τη στροφή στη μεσαία τάξη 1,5 χρόνο πριν για να αρχίσουν να φέρουν τα αποτελέσματα. Θέλω όμως να σου διαβάσω κάτι. Είναι μια παράγραφος. Είναι μια παράγραφος που σου δίνει ουσιαστικά το έναυσμα για τη συνέχεια της συζήτησης.
Δημήτρης Αναστασόπουλος, δικηγόρος, Παραρίο Πάγο, δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, λέει από τη σημερινή καθημερινή το 40% των Αμερικανών δεν μπορεί να βρει 400 δολάρια για μια έκτακτη ανάγκη. Από τα 200 εκατομμύρια που είναι σε ηλικία εργασίας, τα 100 δεν έχουν οποιαδήποτε συνταξιοδοτική κάλυψη. Σχεδόν 30 εκατομμύρια δεν έχουν καθόλου και άλλα 60 εκατομμύρια έχουν τελείως ανεπαρκή ασφάλιση υγείας. Το 1% και περισσότερο, το 0,01% του πληθυσμού, πολλαπλασιάζουν τον πλούτο, οι πολλοί δυσανασχετούν, η κοινωνία αγριεύει. Και ολοκληρώνει ο αρθρογράφος Κώστας Καλίτσης, η δημοκρατία δεν αντέχει τέτοιες ανισότητες, ή αυτή θα καταστραφεί, ή εκείνες θα περιοριστούν. Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο έκανε μεγάλη ζημιά, έχει χρεοκοπήσει. Το στίχημα του καπιταλισμού είναι να βρει δυνάμεις να αλλάξει μοντέλο. Αυτά βέβαια δεν αφορούν μόνο στην Αμερική, αλλά τις περισσότερες κοινωνίες, και ο Τραμπ δεν είναι ένα τυχαίο, αλλά ένα φυσικό φαινόμενο. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω κανέναν από τους δύο αρθρογράφους, αποδεικνύεται ότι στην παρακολούθηση της παγκόσμιας οικονομίας υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην ανάλυση, ότι υπάρχει μια ορολογία η οποία λέγεται New Economy. Και το New Economy παγκοσμίως αυτή τη στιγμή είναι η τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή διεισδύει βίαια. Για να μην ασχολούμαστε με την Αμερική, να ασχοληθούμε λίγο με την Ελλάδα. Πώς θα δίνει στο τέλος του χρόνου η Amazon στον Ασπρόπυργο θα έχει τελειώσει 70.000 τετραγωνικά το πρώτο της κέντρο. Να σε ρωτήσω λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή, με την πορεία με την οποία, γιατί ο κύριος Πυρακάκης τι αφαιρεί, σου πει άμα θες να κάνεις κάτι ρε παιδί, μπορείς να το κάνεις. Άμα θες πραγματικά να κάνεις κάτι, μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, είδες εσύ μέσα στον κορονοϊό, εάν και κατά πόσον η ελληνική οικονομία με αυτή τη βίαιη ανάγκη προσαρμογής στη χρήση της τεχνολογίας προσαρμόστηκε, αυτή είναι η νέα οικονομία. Ο ΣΕΒ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έρχεται και λέει ότι έχουμε ένα κενό 180.000 θέσεων εργασίας. Την ίδια στιγμή που έχουμε ανεργία, πόσο είναι, 8-20%. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια μετάβαση. Αυτό λοιπόν είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο δεν καταλαβαίνει πάρα πολύ. Φανταίνει λοιπόν ο κύριος Πατέλης και λέει να δώσουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για να έρθουν όλοι εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν από την Ελλάδα και να δουλεύουν με τις δουλειές τους με τηλεδιάσκεψη. Άρα αυτοί επί το κλείστον είναι οι χρήστες ή στρατηγοί της τεχνολογίας με το μισό φορολογικό συντελεστή. Αρχίζουν και καταλαβαίνουν πού πάει η νέα οικονομία. Και έρχομαι λοιπόν και σε ρωτώ. Συγγνώμη τώρα που φεύγουμε από το θέμα, αλλά για να πρέπει να απαντήσουμε έτσι στην καθημερινή. Όταν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πουλάει γνώση, πουλάει έθεση, πουλάει εγκέφαλο, πουλάει μυαλό μέσω της τεχνολογίας, αυτός που θα του πάει από το ΣΔΟΕ, που θα δει ότι πληρώνεται ένα σωρό λεφτά, που πριν ήταν σε κομμωτήριο και μέτραγε μπουκαλάκια γιατί δεν έχει την αίσθηση της παροχής εμπειρίας στην τεχνολογία, πώς θα τον αντιμετωπίσει? Όλα αυτά τα κενά ποτέ δεν καλύπτονται ομαλά. Γίνονται πάντα βία. Είναι σκληρή η πραγματικότητα. Οπότε αυτό το οποίο λες είναι ότι υπάρχει μια μετάβαση από την παραδοσιακή στην οικονομία στη νέα ψηφιακή οικονομία. Αυτό δημιουργεί ανισότητες και κενά ουσιαστικά στην κοινωνική δικαιοσύνη. Και όποιος έχει διαβάσει Κωνσταντίνε Ντράκερ του 1993 στο βιβλίο το Post Capitalist Society, πρόβλεψε ο άνθρωπος εκτός εκτάκτου γεγονότος ότι μέχρι το 2050 οι κοινωνικές τάξεις από 5 που είναι δηλαδή χαμηλή, μικρομεσαία, μεσαία, μεσαία, υψηλή και υψηλή θα γίνουν δύο. Κοίτα, επειδή, και θα είναι επειδή η στρατηγή της τεχνολογίας, οι οποίοι θα διαμορφώνουν τα λογισμικά, τα προγράμματα, την τεχνολογία και εκείνοι οι οποίοι θα είμαστε οι υπόλοιποι που δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό το παιχνίδι, θα είμαστε εκείνοι που θα υπηρετούμε. Δηλαδή ο deliverers του e-food. Ο Ντράκερ το 1993 ήταν λίγο στη σχολή του Φουκουγιάμα, ο οποίος έλεγε ότι τελείωσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, οπότε πλέον λύγει και η ιστορία. Απέναντι στον Ντράκερ, κυρίως τον Φουκουγιάμα, ήταν ο μεγάλος Χάντινγκτον, τον οποίο τον έχω και στη βιβλιοθήκη μου ακριβώς από πίσω μου και σήμερα το πρωί στον Παπαδάκη κάποιος τον παρατήρησε και μου στέλνει και μήνυμα για τον Χάντινγκτον, που λέει ότι δεν τελείωσε καθόλου η ιστορία, πάμε για πολιτισμικό πόλεμο. Ότι πλέον ο καπιταλισμός, όχι απλά λύσεις δεν δίνει. Δεν θα κρυφτεί με ζητήματα κουλτούρας, ιστορίας, λαογραφικά, με παραδόσεις. Κρίνεται σε σχέση με τη γνώση πλέον που αποκτάς με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο. Αυτή τη στιγμή
κάτι το οποίο δεν είναι κρυφό. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή διεκδικώ την περιφέρεια Ερτήρου διαχρονικά και είναι στην αντιπολίτευση. Ναι, ναι, ναι. Το καλοκαίρι φωνάζω. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε μια στιγμή, γιατί με παίρνει μια εξαιρετική κυρία τηλέφωνο που δεν ξέρει ότι έχω εκπομπή και για την οποία θέλω να μιλήσω για το Netflix. Εντάξει, μετά, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Θέλω με κάποιον να μιλήσω για το Netflix. Κάνετε φοβερή δουλειά. Είμαι στον αέρα τώρα στα Παραπολιτικά 90,1 με τον Σπύρο τον Ριζόπουλο. Μιλάμε για Αμερική με τον Ριζόπουλο. Ακούγεσαι, ναι, σε έχω βάλει στο. Δεν έχω πει ποια είσαι όμως. Α, ωραία, να δώσω καλή χρονιά λοιπόν σε όποιον μας ακούει. Η Λίνα είναι. Καλή χρονιά. Λίνα Παπαδάκη, κυρίες και κύριοι, από τους πλέον δραστήριους ανθρώπους στην Αγία Παρασκευή. Ήθελα λίγο να μιλήσω για την κατακόρυφη άνοδο ποιοτικού. Να ρωτήσω καταρχάς, καλή χρονιά σε όλους. Ποιος από εσάς βλέπει Netflix και έχει πει στο Netflix? Εγώ βλέπω Netflix. Ξεκίνησα να βλέπω τα καλύτερα μας χρόνια, μετά πήγα από Αρώ. Ύστερα έφαγα όλη τη Miss Marple, αλλά με τη μία από τις δύο ηθοποιούς, διότι η άλλη με αγριεύει λίγο. Και γενικώς προχωράμε δυναμικά. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που έχουμε καταφέρει. Όπως λοιπόν, ξέρετε... να σας πω, κυρία Παπαδάκη, θα τα πούμε. Απλά δεν ήθελα τώρα, σας είδα να παίρνετε τηλέφωνο, δεν ήθελα να σας το κλείσω. Χαιρετισμούς σε όλους και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και να μας πάνε όλα καλά. Σας φιλώ γλυκά. Κάθε καλό. Λοιπόν, κάθε καλό. Ερχόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε πρακτικά στήματα. Ναι, Σπύρο Ριζόπουλε. Όταν ζητήσαμε από την περιφέρεια με οποιαδήποτε κονδύλια από διαβίου μάθηση οτιδήποτε να μπει σε μια διαδικασία και να κατανοήσουν ότι όταν θα έρθει το εμβόλιο θα πρέπει ο κόσμος να μπει σε μια οργανωμένη κατάσταση προσέλευσης και ότι όλο αυτό θα γίνει διαδικτυακά. Mm-hmm. Και το πρόβλημά μας δεν είναι η κοινωνία τι κάνει αυτή τη στιγμή που θα μπει στο gov.gr. Είναι το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της ελληνικής ανεξαρτήτης ηλικίας δεν φτάνει μέχρι το gov.gr. Αυτή όμως είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι όσπως δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, δεν θα προχωράμε. Είναι πολύ απλό. Και όποιος πεισματικά. Κάτσε, περίμενε, προσπαθώ να καταλάβω, αγαπητέ μου φίλε. Λες ότι είναι νομοτέλεια δηλαδή ένα κομμάτι της κοινωνίας να μείνει απ' έξω. Εγώ δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό. Και ως συντηρητικός δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Νομοτέλεια είναι, Κωνσταντίνε, όταν αρνείσαι να το ακολουθήσεις. Είναι σαν εκείνον ο οποίος όταν για πρώτη φορά βγήκανε τα desktop της δεκαετίας του 90 ναι. Και επέμενε να δημιουργήσει ολόκληρη διαδικασία γράφοντας χειρόγραφα να βρίσκει κάποιον να το δακτυλογραφεί ναι. Και ότι πίστευε ότι θα μπορέσει να βγάλει το υπόλοιπο της ζωής του χωρίς υπολογιστή. Εγώ την άρνηση και τον εξοδρομισμό. Ξέρω πάντως μεγάλο συγγραφέα που το έχει καταφέρει αυτό. Αλλά ναι. Ήταν ήδη μεγάλο συγγραφέα, μπορούσε ήταν να επιβάλλει τους όρους του. Οπότε μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Σήμερα δεν είναι αυτό. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές που επιφέρει η κοινωνία είναι πάντα μεγαλύτερες από το άτομο, από εκεί και πέρα ως άτομο. Έχει σημασία πώς τοποθετείσαι μέσα σε αυτές. Καλά, έχεις πει κάτι το καταπληκτικό. Τι πραγματικά προσδιορίζει τη διαφορά αριστεράς και δεξιάς? Η στάση απέναντι στην αλλαγή. Όχι, διαχρονικά. Η στάση απέναντι στην αλλαγή. Η αριστερά λέει ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει και βία. Δεν το θέτω σε αυτή τη βάση. Έχω άλλη διάγνωση. Παρά τα αυτά, εγώ σου λέω ότι αριστερά και δεξιά ορίζονται ιστορικά από τη στάση απέναντι στην αλλαγή και πρωτοορίστηκαν ιστορικά από τον τσακωμό μεταξύ Πέιν και Μπέρκ απέναντι στη Γαλλική Επανάσταση. Ο ένας έλεγε «Σούπερ, ξυλώστε τα όλα, αυτό είναι φιλελευθερισμός, φάτε, eat the rich» και ο άλλος έλεγε ότι μια κοινωνία οφείλει να αλλάζει με σεβασμό στα καλύτερα στοιχεία των θεσμών και των παραδόσεών της. Αλλιώς δεν αλλάζει, καταστρέφεται. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αριστεράς και δεξιάς. Όλα στη ζωή, Κωνσταντίνε, είναι κάπου στη μέση. Όμως κάποιες στιγμές, εσύ πάντα κεντρώσεις, μέχρι να επανέλθει στη μέση η κατάσταση, κινείται πρώτα βία, όπως κινείται ο κορονοϊός. Όλα κατασταλάσσουν σε κάποια στιγμή και επανέρχονται στη μέση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ζούμε μια βίαιη μετάβαση των δεδομένων της νέας οικονομίας. Δεν είναι πια απλά μόνο οι εταιρείες στο Silicon Valley. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν μπορείς να δουλέψεις Teams, δεν μπορείς να δουλέψεις Zoom, δεν μπορείς να δουλέψεις Skype, δεν υπάρχει. Και εδώ αυτή τη στιγμή να το πούμε. Το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή για πάρα πολλούς και που δουλεύεις Zoom και που δουλεύεις Skype, πάλι δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις, διότι πρόσεξε να σου πω κάτι. Και έρχεται και σου γεμίζει και μία πολυκατοικία με ανήλικα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα 35 χρονών. Απέναντι από το σπίτι σου και τους πηγαίνει και delivery κάθε μέρα την ώρα που εσύ έχεις και Skype και Zoom και από όλα και δεν υπάρχεις. Και βλέπεις στοιχεία των κοινωνιών μας που έρχονται απ' έξω ή που
για κάποιο λόγο άρχισαν να προβάλλονται επειδή τάχα μου έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους, επειδή καταπιέστηκαν κακώς κάκιστα στο παρελθόν, να περνάνε καλύτερα από σένα που δεν υπάρχεις, διότι κάποιοι τους δίνουν περισσότερα δικαιώματα. Αυτό δεν το βλέπεις σχετικό με αυτό που γίνεται στην Αμερική? Εγώ κοίταξε να δεις. Πόσο χρόνο έχουμε για να σου απαντήσω ακριβώς εκεί? 34 δευτερόλεπτα. Ωραία, 34 δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά, το κεφάλαιο, μπορώ να σου απαντήσω έμεσα. Το κεφάλαιο της ποσόστασης του affirmative action στην Αμερική έτυχε στο σκοπό του. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν μια ομοιογενής πατρίδα όπου το 99% προσδιοριζόταν ως Έλληνες Ορθόδοξοι και πλέον με όλες αυτές τις μεταλλάξεις πρέπει να βρει την καινούργια της ταυτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προηγούμενα σχήματα απέκτηκαν. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει να έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο να δούμε ακριβώς πώς θα διαμορφώσουμε τη νέα πραγματικότητα. Σε κάποια πράγματα πρέπει να συμβαστούμε. Σε κάποια πράγματα πρέπει να μπορούμε να πούμε όχι. Απλά η κατάσταση έχει γίνει πολύ πιο σύνθετη αυτή τη στιγμή. Ενώ πρώτα ήταν ένας πόλεμος θρησιών, ήταν ένας πόλεμος φίλων, ξαφνικά ακόμα και ο ορισμός του φίλου έχει ανατραπεί. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να το κρίνουμε. Α, όχι, μπαίνουμε. Άρα, και μπαίνουμε και σε διαδικασία, άμα τη θέλουμε αυτή την πραγματικότητα. Φερρυπίν, αυτό για την ανατροπή των φίλων δεν το θέλουμε. Κάποιοι δεν μπορούμε να εκφράζουμε τη γνώμη μας. Εάν δεν τη θέλουμε και την αντίθεσή μας, τότε εκφράζει την αντίθεσή σου και τεκμηριώνει αυτό το οποίο είναι το πιο σωστό. Έτσι ακριβώς. Και για να κλείσω αυτό. Και κάνεις πρόταση, πηγαίνεις στην κάλπη, παίρνεις ή δεν παίρνεις και λειτουργεί η δημοκρατία. Αυτό που είπες για το Twitter, θα σου πω εγώ δυστυχώς το βλέπω πολύ πιο πρακτικά. Και το βλέπω σαν επικοινωνιολόγος. Πολύ σύντομα, σε παρακαλώ. Το Twitter, ποιος το έκανε μάγκα? Εμείς δεν το κάναμε. Στην Ελλάδα το Twitter μάγκα το έκανε ο Άδωνος Γεωργιάδης, το έκανε ο Βαρουφάκης, το έκανε ο Χατζηνικολάου, το έκανε 10-15-20 τύποι. Έγινε σε αυτό που έγινε και πήγε στο χρηματιστήριο, διότι κάποιοι άνθρωποι, των οποίων η ταυτότητα ήταν σημαντική, σε εκτέλεσαν. Αντιστοίχως και στο Facebook. Έχω ένα site. Αγοράζω εκατοντάδες ευρώ διαφήμιση το μήνα. Πήγαινε στο διατάφτα, δηλαδή, διότι μόλις είδα το ρολόι και κατάλαβα ότι κάθε φορά που μιλάμε ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Έτσι. Άρα λοιπόν, όχι, δεν συμφωνώ με το κατέβασμα. Α, δεν συμφωνείς με το κατέβασμα? Όχι, δεν συμφωνώ με το κατέβασμα, διότι το Twitter έγινε αυτό που έγινε γιατί υπήρξαν χιλιάδες σαν τον Τραμπ παγκοσμίως. Και δεύτερον, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Γκολάκι στο 95 ήταν αυτό, ε. Και με ποια νομοθεσία. Το σύνορα στο πηγαίνει αντίθετα. Και στο τέλος σου λέει δεν συμφωνώ με το κατέβασμα. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι καθόλου απλό αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν συμφωνώ. Ο Ριζόπουλος λέει το σύνορα, ο Σπύρος ο Ριζόπουλος λέει το σύνορα για όποιον ακούει, ότι παιδιά έχει διαμορφωθεί μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να τις πηγαίνουμε κόντρα, οι νέες τεχνολογίες, οι νέες αντιλήψεις για την ιστορία, τις κοινωνίες, τις παραδόσεις, την οικογένεια, τα φύλλα και περιμένεις ότι θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα, ότι όποιος είναι απέναντι, στο πυρ το εξώτερον, στον κουβά. Και σου λέει το ακριβώς αντίθετο, ότι δεν είναι δημοκρατικό αυτό το οποίο έγινε, δεν είναι σωστό. Παιδεραστές να τους αποκλείσω, εγκληματίες να τους αποκλείσω. Έβαλε κάποιο ένταλμα το Twitter για να κατεβάσει από τον άλλο θεσμό τον οποιοδήποτε νομοθετικό της Αμερικής για να το κατεβάσει. Δεύτερον, είναι δημόσια εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο. Εγώ αυτή τη στιγμή επενδύω επάνω τους που λέει ο λόγος. Αγοράζω τη διαφήμισή της. Εγώ δηλαδή που έχω στηρίξει το Twitter, το Facebook και όλους αυτούς όλα αυτά τα χρόνια αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αυτή, θα έρθει αύριο, αν εγώ θέλω να γράψω κάτι, να μου το κατεβάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε πάμε και στο εξής. Αύριο μεθαύριο, κανό άλλο θα κατεβάσει. Ποιος αποφασίζει τι είναι δημοκρατία? Εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη. Μοιραζόμαστε τα ερωτήματα και ευχαριστώ πολύ που κλείνουμε με ερωτήματα, διότι σκέφτομαι όλο και περισσότερο αυτόν τον φοβερό στίχο του Billy Joel τον τελευταίο καιρό που λέει «The only people I fear are those who never have doubt». Οι μόνοι άνθρωποι που φοβάμαι είναι αυτοί που ποτέ δεν αμφιβάλλουν. Σπύρος Ριζόπουλος. Όλους μας. Και καλό είναι να μπαίνουμε σε σκέψεις και καλό είναι να συζητάμε κατά το δυνατόν με επιχείρημα. Αλλά και με ψυχή.